Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, ακούσαμε μόλις το Θείο και Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο ταιριάζει απόλυτα στο σήμερα εορταζόμενο Άγιο Εθνομάρτυρα και Νεομάρτυρα και εις Απόστολο, τον Άγιο Κοσμά, τον Ετωλό, τον οποίο είμαι βέβαιος ότι έχετε υπόψη σας από τα μαθητικά σας χρόνια και από το μάθημα της ιστορίας, αλλά και από το μάθημα της νεοελληνικής φιλολογίας, γιατί όσα έγραψε διέσωσε και η φιλολογία και η ιστορία μας και μάλιστα επίσημοι τόποι μελέτης και έρευνας, παλιά μοναστήρια όπως κάτω στην Ηλία, αλλά και η Βουλή των Ελλήνων σεμνύνεται να κατέχει χειρόγραφα με τις διδαχές, τις διδασκαλίες αυτού του εις Αποστόλου. Και θα ξέρετε ότι η Ορθοδοξία στα χρόνια που έζησε, αλλά και πάντοτε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία αυτού του τόπου και ειδικά την εποχή εκείνη που ήταν και πιο έκδηλα τα σημάδια της κατοχής, της διπλής κατοχής μάλιστα, παρομοιάζεται η Ορθοδοξία με εκείνο τον κόκο του σταριού, ο οποίος αγωνίζεται να επιβιώσει ανάμεσα σε δύο μιλόπετρες που τον απειλούν αυτόν τον χώρο της Ορθοδοξίας με πλήρη αφανισμό, να τον κάνουν σκόνη. Μιλάμε βέβαια για το Ισλάμ και για τον Πάπα, και έλεγε μάλιστα χαρακτηριστικά για τον δεύτερο να τον καταράστε, γιατί αυτό είναι αιτία όλων των συμφορών μας. Και μάλιστα ο πατήρ Νεκτάριος, ο αγαπητός μας, έχει συγγράψει και διδακτορική διατριβή σχετική ακριβώς για αυτό το λόγο, για την ψευδοένωση τότε και τις άσχημες συνέπειες από τότε μέχρι σήμερα. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, βιβλίο του οποίου κρατώ στα χέρια μου, βλέπετε ότι σήμερα πρωτοτυπούμε, θα λέγαμε. Η Θεία Λειτουργία γίνεται στο κλήτος του Αγίου Αλεξάνδρου, γιατί βλέπετε πάνω από τα κεφάλια των Ιεροψαλτών τη μορφή του Αγίου αυτού Κοσμά του Ετωλού, ο οποίος είναι με τη χαρακτηριστική του περιβολή, μικρός το δέμας, ήταν ο σωματότυπός του αρκετά μικρούλης, αλλά κρατά στα χέρια του μια τεράστια δύναμη, όπως θα δείτε στη συνέχεια από το βίο του, και ποτέ δεν έφευγε από το χεράκι του το κομποσχήνι. Ο πρώτος συγγραφέας μάλιστα του βίου του Αγίου Κοσμά του Ετωλού είναι ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο οποίος εδώ, σε αυτόν τον περικαλέστατο ναό, εικονίζεται ακριβώς δίπλα του. Μας λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος ότι αυτός ο αληθινάνθρωπος του Θεού, διδάσκαλος και κήρυκας του Θείου Ευαγγελίου, ήταν από ένα μικρό χωριό ασήμαντο της Ετωλίας, το οποίο λεγόταν Μέγα Δένδρο. Ήτανε παιδί γονέων ευσεβών, και αυτός και ο αδερφός του που θα δούμε παρακάτω, από τους οποίους ανατράφηκε και παιδεύτηκε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και 20 χρόνων άρχισε να διδάσκεται και τα γραμματικά, όπως τα λέγαν την εποχή εκείνη, αλλά επειδή κατά τους χρόνους εκείνους άρχισε με φήμη μεγάλη και εκείνο το σχολείο στο Βατοπέδι, περίφημη Αθωνιάδα σχολή, η οποία ήταν πράγματι σε κορυφαία σημεία, γιατί είχε διευθυντή της τον Ευγένιο Βούλγαρη, μετέβη με άλλους συμμαθητές και εκεί ολοκλήρωσε τις σπουδές, και επειδή όμως όντας ακόμα στο σχήμα των λαϊκών φαινόταν στολισμένος με τη σεμνότητα των μοναχών και κατά πάντα αγωνιζότανε και τον εαυτό του προγύμναζε σε τέλεια άσκηση, ο καλός αυτός Κωνσταντίνος, όπως λεγότανε, Κόνστας, αναχώρησε από εκεί και πήγε στη Μονή Φιλοθέου που έχει και λείψανο του Αγίου μέχρι σήμερα, και εκεί εκάρει μοναχός και στη συνέχεια με προτροπή σφοδρότερη και δέηση των πατέρων χειροτονήθηκε και ιερομόναχος. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Θα έχετε ακούσει για τους ποιμένες, τους ιερείς δηλαδή και τους αρχιερείς, ότι έχουν μια καλή αγωνία, όπως τα λέγει και ο πατήρ Παΐσιος μέσα τους. Φέτος γιορτάζουμε τα 100 χρόνια του Αγίου Νεκταρίου και από μικρό παιδάκι ήθελε από 15 χρονών να ωφελήσει
Έτσι και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ήθελε και αυτός να ωφελήσει τους αδελφούς του χριστιανούς και έλεγε μάλιστα «Οι αδελφοί μας, οι χριστιανοί έχουν μεγάλη ανάγκη. Ποιο, το να φάνε ένα κομμάτι ψωμί, να πιούν ένα ποτήρι νερό» και αυτά τα έκανε. Όχι αγαπητοί μου, έχουν ανάγκη πνευματική τροφή από Λόγο Θεού και γι' αυτό έχουν χρέος. Εκείνοι οι οποίοι σπουδάζουν, έλεγε τότε, να μην τρέχουν στα αρχοντικά και στις αυλές των μεγάλων και έτσι να ματαιώνουν τις σπουδές για να αποκτήσουν λίγα χρήματα ή ένα αξίωμα, αλλά να κοιτάξουν να διδάξουν τον κοινό λαό που ζει σε απαιδευσία μεγάλη και βαρβαρότητα και έτσι θα αποκτήσουν μισθό ουράνιο και δόξα αμάρατη. Πήγε λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη και με άδεια του Πατριάρχη άρχισε να περιοδεύει. Ακούστε σε ποιες περιοχές τριγύρισε. Από την Αύπακτο, το Μεσολόγγι, όλα σχεδόν τα Δωδεκάνησα, Θεσσαλονίκη και όλη σχεδόν τη Μακεδονία, στην Ήπειρο και στη Βόρεια, Χιμάρα, στην Άρτα, στην Πρέβεζα και από εκεί στα Επτάνησα, στην Αγία Μαύρα και στην Κεφαλονιά. Και εκεί έγινε και το εξής σημαντικό στη ζωή του και στη ζωή μας. Βεβαίωνε τη διδαχή του με σημεία και θαύματα, όπως γινόταν δηλαδή και στα χρόνια των Αποστόλων του Κυρίου. Ήταν ένας φτωχός ράφτης, ο οποίος είχε πολλά χρόνια το χέρι του ξερό και όταν προσέδρανε τον Άγιο να τον γιατρέψει οικετευτικά, εκείνος τον προέτρεψε να έρθει στο κήρυγμα με ευλάβεια και τη διδαχή του. Και ο Θεός θα τον εσπλαχνιστεί όπως και έγινε, γιατί υπάκουσε ο φτωχός και αφού άκουσε τη διδαχή ο του θαύματος, την άλλη αμέσως ημέρα βρέθηκε τελείως η αφής. Και άλλος πάλι παράλυτος σε όλο του το σώμα, με ανάλογο τρόπο. Και μια ευγενής, η οποία είχε κάποια ασθένεια στα αυτιά και χαμένη την ακοή, πάλι θεραπεύτηκε ανάλογα. Και επειδή ήταν καλοκαίρι όπως και τώρα μια φορά στο νησί αυτό ζήτησε ένα ποτήρι νερό. Όταν του είπανε λοιπόν ότι το πηγάδι δίπλα είναι ξεροπήγαθο, πήγανε όμως και κάναν υπακοή από το βάθος του πηγαδιού, λάσπη μαζί με χώμα και λίγο νερό φέρνοντάς του και ο Άγιος αφού γεύτηκε λίγο αμέσως ανέβλησε παραδόξως το ξεροπήγαδο νερό καθαρό και πάντοτε γεμάτο χειμώνα, καλοκαίρι και ιαματικό μάλιστα για πολλές ασθένειες. Και το άλλο παράδοξο στη ζωή του, για το πλήθος του λαού που δεν χωρούσε, βλέπετε με τα μέτρα σε ποια κατάδια είμαστε σήμερα, καμία εκκλησία δεν χωρούσε το ποίμνιο το οποίο συγκεντρωνόταν. Εξ ανάγκης λοιπόν έκανε τη διδαχή έξω, στις παιδιάδες, κατ' οικονομίαν βέβαια. Και έτσι συνήθιζε όπου έμελε να σταθεί να διδάξει, πρώτα ζητούσε να του φτιάξουν ένα ξύλινο μεγάλο σταυρό και ένα σκαμνί, το οποίο του είχε δώσει και μάλιστα Τούρκος, θα δείτε παρακάτω, μαζί με το σταυρό, εκεί που ήτανε, ενέργησαν όλοι αυτοί οι σταυροί όπου άφηνε, περνώντας πολλά θαύματα, όπως στο Αργοστόλι, ακριβώς στο μέσο της πόλεως, που ανάβλησε και νερό θαυμαστό χωρίς ποτέ να λιγοστεύει. Μετά στη Ζάκυνθο και στην Κέρκυρα, εκεί θα προκαλέσει το φθόνο των προκρήτων, οι οποίοι του είπανε να φύγει αμέσως, το ταχύτερο, μη γίνει αίτιο σκανδάλων και ταραχών. Και ξαναέρχεται λοιπόν στην Ηπειρωτική Ελλάδα, στους Άγιους 40 και εκεί δίδασκε τους χριστιανούς περπατώντας και διερχόμενος όλες αυτές τις επαρχίες όπου κινδύνευε να χαθεί τελείως η ευσέβεια και η χριστιανική ζωή. Έσπηρε λοιπόν το Θείο Λόγο και όλοι ομολογούσαν ότι στους καιρούς τους φάνηκε ένας νέος Απόστολος και ερχόμαστε στα δύσκολα. Επειδή τότε η καταπίεση των Μωαμεθανών ήταν αφάνταστη, αλλά ξοπιστούσανε πάρα πολύ εύκολα και κινδύνεψε ο Ελληνισμός με πλήρη αφανισμό. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός λοιπόν έβαλε
ένα τέλος σε αυτήν την κατηφόρα. Κατάστησε σχολεία ελληνικά, ίδρυσε 200 δημοτικά και 10 γυμνάσια και 1000 περίπου σχολεία προετοίμασε να λειτουργήσουν. 4.000 κολυμπήθρες, οι αριθμοί δεν έχουν σημασία, αλλά να καταλάβετε το μέγεθος του έργου του. Βιβλία πατερικά με χριστιανικές διδασκαλίες μοίραζε δωρεάν. 500.000, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κομποσκήνια και σταυροδάκια έδωσε στους χριστιανούς και γύρω στους 50 ιερείς τον ακολουθούσαν για να προετοιμάζουν το ποίμνιο με εξομολόγηση, με νηστεία, με αγρυπνία και ιερό ευχέλιο. Και στο τέλος έκανε τη διδαχή από τον Εσπερινό μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί, τους έλεγε όλα τα θέματα της πίστεως, όλη τη δογματική, από τη δημιουργία του κόσμου μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Και ανάμεσα σε αυτά παρέμβαλε και πάρα πολλές οδηγίες και για τους εγγάμους και για τους αγάμους και για την αγωγή των παιδιών και για την ισότητα των φίλων και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ακολουθούσε λοιπόν πολλής λαός, είπαμε χιλιάδες, και γι' αυτό και ζητούσε από την προηγούμενη εσπερινή ημέρα να ετοιμάζουν σακιά πολλά με ψωμί και καζάνια με στάρι. Και όπως πέρναγαν, έπαιρναν και έτρωγαν και συγχωρούσαν οι ζώντες και πεθαμένους. Ενέργησε λοιπόν και εκεί στην Αρβανιτιά και σε πολλούς άλλους τόπους θαύματα, ακόμα και σε ετερόδοξους, ακόμα και σε αλόπιστους, ακόμα και σε Τούρκους. Μάλιστα σε ένα χαρακτηριστικά, ο οποίος είχε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, που αναφέρεται στους άντρες, του συνέστησε να μην πίνει, να μοιράζει το 1/10 της περιουσίας στους φτωχούς και πράγματι με τις ελεημοσύνες και με την εγκράτεια σε 4 μέρες έγινε τελείως καλά. Τις γυναίκες επίσης συμβούλευε να είναι απλές στην εμφάνιση και το πιο δύσκολο απ' όλα την Κυριακή έλεγε σε όλους να την εφερών στο Θεό, να μην κάνουν ούτε παζάρια ούτε αγορές όπως έχει ισχύσει από τα χρόνια του Αγίου Κωνσταντίνου. Αυτό όμως ήταν η Κυριακή αργία και το αφορμή, γιατί από τη μια μεριά τους έλεγε προσέξτε, μην εργάζεστε την Κυριακή γιατί θα αρρωστήσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα όπως και συνέβαινε ή τα υποστατικά σας, η περιουσία σας θα βλαφτεί όπως και συνέβαινε. Σε ένα χωριό λοιπόν της Καστοριάς ένιψε το πρόσωπό του με νερό και μια γυναίκα ευλαβής κράτησε το νερό αυτό και είδε θαύματα. Και άλλα περισσότερα ενέργησε ο Θεός, όπως ακούσαμε και στο Ευαγγέλιο, αλλά επειδή έλεγε ο ίδιος ότι προσκλήθηκε στο κήρυγμα του Ευαγγελίου από τον ίδιο τον Χριστό, για την αγάπη του έμελε να δώσει και το αίμα του. Έλαβε έτσι τέλος πάντων η πρόορηση, την έκβαση, γιατί είναι ένα λεπτό ζήτημα. Ποτέ δεν άνοιξε το στόμα του να πει κάτι εναντίον των Εβραίων, παρά μόνο δίδασκε τους χριστιανούς να πολιτεύονται ως χριστιανοί και να αγαπάνε τους πάντες. Αυτό όμως μην υποφέροντας να κηρύτεται η πίστη του Ευαγγελίου του Ιησού, οι Εβραίοι που κατοικούσαν στα Γιάννενα πήγανε και συκοφάντησαν στον Πασά ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν απεσταλμένος από τους Μόσκοβους, να πλανά το ραγιά να ξεσηκωθούν. Τον διαφύλαξε βέβαια τότε η Θεία Πρόνοια, αλλά από εδώ και έπειτα ο ιερός άνθρωπος αυτός άρχισε να στυλιτεύει την πονηρία και το αδιάλακτο μίσος που έχουν κατά των χριστιανών. Και το χειρότερο απ' όλα, για εκείνους έπεισε τους χριστιανούς να αλλάξουν την ημέρα που είχαν το παζάρι από Κυριακή σε Σάββατο και έλεγε ό,τι έπρεπε να πει για εκείνους. Επομένως, μη υποφέροντας να βλέπουν και να τον ακούν να τους ελέγχει, πήγανε στον Πασά, του έδωσαν πάρα πολλά χρήματα να τον βγάλει από τη μέση και εκείνος, αφού συμβουλεύτηκε και το χόντζα του, αποφάσισε να το θανατώσει. Πηγαίνοντας λοιπόν σε ένα χωριό της Αλβανίας για τα καθήκοντά του, στο Κολικόντασι, εκεί ο Χόντζας τον σταμάτησε και τον συνέλαβε
Και όταν ο Άγιος κατάλαβε ότι ήταν να θανατωθεί, δόξασε και ευχαρίστησε το Θεό που τον αξίωσε να τελειώσει το δρόμο του Αποστολικού Κηρύγματος με μαρτύριο. Και όλο το βράδυ πέρασε δοξολογώντας, σαν να πήγαινε σε χαρές και ξεφαντώματα, λέγοντας «Διήλθομεν διαπυρός και ύδατος», εξήγαγε σημάσεις αναψυχήν. Και αφού ξημέρωσε, τον παρέλαβαν 7 δήμοι Τούρκοι, και αφού μάκρυναν 2 ώρες, σε ένα μεγάλο ποτάμι πέζεψαν και του διάβασαν τη διαταγή του Πασά να θανατωθεί. Εκείνος λοιπόν, μεγαλόψυχος, έκλεινε τα γόνατα, προσευχήθηκε με χαρά δεχόμενος την απόφαση, γιατί για την αγάπη του Θεού και τη ζωή του θυσιάζει όπως πάντοτε επιθυμούσε η ψυχή του, και ευλογώντας τα 4 σημεία του ορίζοντα σταυροειδώς, ευχήθηκε στους χριστιανούς να φυλάνε τις παραγγελίες του. Τον παρέλαβαν λοιπόν οι δήμοι, τον έφεραν σε ένα δέντρο, θέλησαν να του δέσουν τα χέρια, δεν τους άφησε, τα έφερε μόνος του σαν να ήταν δεμένα, και εκεί στο δέντρο, αφού το έβαλαν το σχοινί στο λαιμό, οι βάρβαροι το έσφιξαν και έτσι πέταξε το θείο πνεύμα του, λέει ο Άγιος Νικόδημος, στα ουράνια. Αξιούμενος ο τρισμακάριστος και κοινοφελέστατος άνθρωπος του κόσμου, κόσμος ευκοσμότατος, να λάβει διπλούς στεφάνους. Και ως εις Απόστολος που το γιορτάζουμε σήμερα, αλλά και ως ιερομάρτης, σε ηλικία 65 ετών, και αφού είχε επιτελέσει αυτό το τεράστιο έργο, το τίμιο λειψανό του έσυραν και έριξαν στον ποταμό με μεγάλη πέτρα, και μετά από 3 μέρες μόνο ένας ιερέας Ευλαβής, ο Παπαμάρκος, ανακάλυψε το λείψανο και πήγε και αφού τον έντυσε με ράσο, το έφερε και το ενταφίασε στο ιερό μέσα. Ο Κουρτ Πασάς μεταλλιωμένος που ξεγελάστηκε για μάθιο κέρδος θανατώνοντας τέτοιο άνθρωπο αθώο και ειρηνικό, μήνυσε του Χόντζα να αφήσει τους καλόγερους που ήταν μαζί του, και αυτοί πήγανε και βρήκανε το λείψανο, το ξέθαψαν μετά από 3 μέρες και το βρήκανε να ευωδιάζει. Φαίνονταν μάλιστα σαν να κοιμάται. Και όπως τον ξαναενταφίαζαν, έκανε και ένα θαύμα σε μια δαιμονισμένη που από μακριά ακολουθούσε. Στην τελευταία του διδασκαλία ο Άγιος άφησε το σταυρό στη γη, κατά τη συνήθεια, και μετά το τέλος του έβλεπαν οι χριστιανοί φως ουράνιο να λάμπει επάνω κάθε νύχτα μέχρι την ημέρα της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Οπότε και πήγαν οι ιερείς, έλαβαν το σταυρό με ευλάβεια και μετά από λιτανία τον έφεραν πίσω στο βήμα κοντά στον τάφο του. Έκαναν στη συνέχεια οι μαθητές του την ανακομιδή, και έτσι τα λείψανά του, τα οποία είναι σε πολλά μέρη της Ελλάδος και όχι μόνον, πολλοί ασθενείς γιατρεύονται, και μάλιστα στην νήσο της Ναξίας, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης που ήταν και Ναξίος, όταν πήγανε 2 μαθητές του να αναγγείλουν το μαρτύριό του στον αδερφό του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, μεγάλο και τρανό την εποχή εκείνη ιεροδιδάσκαλο Χρύσανθο, έτυχε να είναι μια γυναίκα σε βαρύτατη θανατηφόρα ασθένεια, η οποία ένιωσε στον εαυτό της υπερφυσική δύναμη από τα λείψανα τα οποία είχαν μεταφέρει οι μαθητές του. Και πολλές γυναίκες στήρες έλαβαν με ευλάβεια και πίστη χώμα από τον τάφο του, και σε μικρό διάστημα πέτυχαν το αίτημα να γεννήσουν με τη χάρη του Χριστού και διαπρεσβειών του Αγίου Ιερομάρτυρος, με τις πρεσβείες του οποίου ας αξιωθούμε και εμείς της Βασιλείας των Ουρανών. Αμήν.